από το καταστατικό. Τι προβλέπετε? Αν ο κύριος Πιτσάκης αρνηθεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία που λέτε εσείς, τι προβλέπετε από το καταστατικό? Πρόταση Μομφής, αν δεν κάνω λάθος, είναι στους 17. Τίποτα δηλαδή. Θα μείνει έτσι το επιμελητήριο? Αυτό προσπαθούμε. Δεν έχει καταστατικό. Έχει ένα νόμο, ο οποίος βγαίνει κάθε φορά λόγω εκλογών. Και πάνω στον νόμο ορίζονται οι συμπεριφορές όλων μας και οι υποχρεώσεις μας. Σε αυτό λοιπόν δεν υπάρχει πρόταση Μομφής. Δεν έχει καμία σχέση με τον συνδικαλισμό. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Δήμο ούτε με την περιφέρεια. Έχει τελείως άλλους τρόπους λειτουργίας το επιμελητήριο. Μια παρατήρηση αυτό που είπε η κυρία Θεοφύλλα. Κύριε Δημόπλε, ένα λεπτό. Σε αυτό το κομμάτι δείτε το εξής σημαντικό. Είναι το πρώτο επιμελητήριο στην Ελλάδα και μοναδικό μέχρι σήμερα και κανείς δεν ξέρει, ούτε σε όποια τηλέφωνα έχουμε κάνει, ούτε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Μη σας φανεί παράξενο αυτό, γιατί θα είχαμε και την απάντηση να σας πούμε. Που δεν έχει από τον Απρίλιο, όπως προβλέπεται από τον νόμο, στείλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον ισολογισμό του για τον απολογισμό που προβλέπεται από τον Απρίλιο. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία μέχρι σήμερα σε κανένα επιμελητήριο το τι γίνεται. Δεν το ξέρει κανένας. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αυτό που σας είπαμε και πριν, λέμε όλοι, ότι ο πρόεδρος έχει χάσει την πλειοψηφία, ο πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει συμβούλιο, έχει 4 μήνες να κάνουμε συμβούλιο και έχει κάνει επανωτά 2-3 κάθε μήνα και δεν έχει βρει ούτε στο τρίτο επαναληπτικό τους 7 που προβλέπονται από το καταστατικό, από τους 21, πάμε στο 6ο, έργα, πάμε στο 3ο ή 7. Ούτε τους 7 έχει βρει για να περάσει μια απόφαση. Έχουμε φτάσει Ιούλιο, τον Αύγουστο γίνονται ειδικά συμβούλια, μπορεί να κάνει κανένα εκδοχό, στο χέρι του είναι. Και πάμε Σεπτέμβριο. Εμείς λοιπόν, υπό το βάρος της ευθύνης που έχουμε, δεν μπορούμε να μην ενημερώσουμε μέσω ΕΣΟΤ τους επιχειρηματίες και τους προσδίους. Το τι συμβαίνει στο μιλητήριο. Από εκεί και πέρα δεν θέλει να παραιτηθεί, ας κάτσει. Όπως του είπαμε και χθες με τον κύριο Λουζιώτη, πρόεδρος είσαι, εσύ έχεις την ευθύνη, κάτσε και κάνε τον πρόεδρο εδώ στο επιμελητήριο μόνος σου. Εμείς θα του πούμε τι θα κάνει. Γιατί θα αντιστρέψουν και τους ρόλους τώρα ξαφνικά. Έχει την πλειοψηφία, έκανε προεδρείο, την έχασε. Ή θα παραιτηθεί, ή θα κάτσει εδώ και θα κάνει τον πρόεδρο χωρίς συμβούλιο. Πέρα και να κάνουμε, δεν υπάρχει λύση. Ο νόμος έχει κενό ακόμα και αν παραιτηθείτε οι 14 από τους 21. Εσείς, αν παραιτούσαν οι 14 από τους 21, έτσι όπως λέτε, το ίδιο κενό έχει, δηλαδή θα συνεχίσει να είναι πρόεδρο. Κενό έχει. Κανονικά αν ήταν κυβέρνηση. Α, αντικαθίσατε. Τι συζητάμε, πραγματική. Παίρνει μια πληρωματική. Και αυτά που βγαίνουν στην τηλεόραση, γιατί βγήκαν και σε εσάς και κάποια μέλη εδώ και λένε το καλό του επιμελητηρίου, το είπε ο κ. Λουζιώτης, ξαφνικά όλοι σκέφτονται για το καλό του επιμελητηρίου, βγαίνουν σε συνεντεύξεις και δεν βοηθάνε και λύνουν και ευθύνες τι κάνει ο Μουρίτης και ο Λουζιώτης και αντί να σώσουν το επιμελητηρίο. Να παραιτηθούν ή να το σώσουν. Απλά πράγματα. Δεν κάνουν, πήραν την εξουσία, την τρέξαν 1,5 χρόνο, αποτύχανε, παραιτούνται και την παίρνουμε εμείς και προχωράμε. Απλά. Τώρα αυτά που λένε, που βγαίνουν και ο πρώτος αντιπρόεδρος που λείπει κιόλας εδώ σήμερα και λέει τι να αναλάβει την ευθύνη του Μουρίκης και ο Λουζιώτης, ποιες ευθύνες? Τις ευθύνες τις έχουμε εδώ εμείς και τις έχουμε αναλάβει και τις αναλάβουμε οποιαδήποτε στιγμή στο επιμελητήριο. Αυτοί πρέπει να δρομολογήσουν τις εξελίξεις και να αφήσουν τα τερτύπια. Και να ξέρετε ότι η δική μας θέση της Διοικητικής Επιτροπής αυτή τη στιγμή δεν είναι η ευκολότερη δυνατή και το ότι είμαστε εδώ και το ότι έχουμε σταθεί απέναντι στον πρόεδρο και στον υπόλοιπο, στην υπόλοιπη Διοικητική Επιτροπή δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για μας. Απλά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πια. Δεν ξέρω αν λειτουργήσαμε ποτέ σαν ομάδα, σας το λέω. Πια δεν μπορούμε. Τα τελευταία λεπτά της κυρίας, γιατί μου δίνει την ερώτηση, πρώτα απ' όλα θα έχετε ευθύνες. Τεράστιες. Όλοι σας. Περιμένατε 19 μήνες 20 να αποφασίσετε να μας πείτε αυτό που νομίζετε σήμερα, ευθύνες είναι δικές σας. Κακώς αφήσατε να περάσουν 19 μήνες. Ένα. Γιατί τον στηρίξατε 19 μήνες και στους 9, στους 8, στους 7 δεν κάνατε αυτό που γίνεται σήμερα.
Και το τρίτο και το βασικότερο από όλα για μένα. Πρώτα απ' όλα δεν είστε 21, είστε 20. Ο 21ο είναι τρία πλάκια κάτω από την οποία καταπράττει. Τον Βερεδόνη, ο οποίο μόνο στο Facebook γράφει. Και το Νάκη, εσεί προσωπικά με την εμπειρία σα, πιστεύετε ότι η υποκυδαιμονία πρόεδρο, ο κύριο Τσάκη, μπορεί να μείνει. Κύριε Νικολόπουλε. Είναι υποκυδαιμονία, κατά να το πω έτσι. Τώρα εσεί με καλείτε να κάνουμε την ΑΒ. Δεν είναι αλφαβητά, ο κόσμο δεν ξέρει. Είναι προφανέ ότι ένα πρόεδρο προεδρεύει μια πλειοψηφία. Μάλιστα. Πήρε την πλειοψηφία βάσει μια προγραμματική συμφωνία, τη οποία ο πρόεδρο κινήθηκε παρασάγκα. Ω εκ τούτου, αποτέλεσμα είχε να είμαστε εδώ σήμερα. Τέσσερις μήνες δεν μπορούμε να κάνουμε το Συμβούλιο να ψηφίσουμε τον ισολογισμό. Και ενδεχομένως να έρθουν και χειρότερα. Γιατί θα έρθει και ο προϋπολογισμός μετά, δεν θα ψηφιστεί και αυτός, εφόσον υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα. Αλλά όταν υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία στη λύση κάποιων άνθρωπων και αυτός ο άνθρωπος κάνει εντελώς διαφορετικά πράγματα και έχει συμπεριφορές που δεν πρέπει να έχει, εμείς, εγώ προσωπικά, δεν θα μπορούσα να παραμείνω άλλο εκεί σε αυτή την πλειοψηφία. Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται πλέον στο επιμελητήριο, τα προγράμματα, ο προγραμματισμός της έκθεσης, η παρουσία του Προέδρου σε διάφορες εκδηλώσεις σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου, δεν έχει τη δική σας έγκριση, δηλαδή πώς λειτουργούν αυτά τα πώς λειτουργεί το επιμελητήριο? Κάνει ό,τι θέλει ο κύριος Πιτσάκης, δηλαδή, μας λέτε εσείς τώρα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το είπα και πριν και το ανέφερα και πριν. Ορισμένες από τις καθημερινές λειτουργίες του επιμελητηρίου, οι οποίες πολλές εξ αυτών προετοιμάζονται και οργανώνονται και γίνονται από τους εργαζόμενους του επιμελητηρίου και τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε διάφορους τομείς, πολύ σωστά και πολύ καλά γίνονται. Και πραγματικά είναι και αποτελέσματα τα οποία είναι πράγματι έτσι όπως πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα, εάν είχαμε μπει και στη διαδικασία να μην λειτουργούσαν ούτε αυτά στο επιμελητήριο, τότε ειλικρινά, κύριε Τσαρβέ, και ισχύει για όλους εσάς, αυτή τη στιγμή θα ντρεπόμαστε κι εμείς αν θα είμαστε εδώ. Γιατί το επιμελητήριο θα είχε πλέον πέσει και δεν θα υπήρχε η λογική να μπορέσει να προχωρήσει κάτι άλλο. Φυσικά, μέχρι να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, δεν μπορεί το επιμελητήριο να σταματήσει και να μην συνεχίσει να προχωράει και να κάνει όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία κάνει και μελοποιεί αυτά τα πράγματα. Και σε αυτά τα προγράμματα, καλώς αυτή την περίοδο, ο πρόεδρος, ο οποίος δεν έχει φύγει από τη θέση του, συνεχίζει να εκπροσωπεί το δεσμό του επιμελητηρίου. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Εμείς τι λέμε, εμείς τι συζητάμε, ότι αυτή τη στιγμή μια ευρύτερη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου καταδεικνύουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί κάτι άλλο. Συγγνώμη, και αν αυτή τη στιγμή, στο επόμενο διάστημα, δεν βρεθεί η φόρμουλα να προχωρήσει το επιμελητήριο, να ψηφίσει καινούργιο προϋπολογισμό ή οτιδήποτε άλλο, εγώ θα σας έλεγα να κάνετε μια ερώτηση στις διοικητικές υπηρεσίες του επιμελητηρίου και να ρωτήσετε κάτι πάρα πολύ απλό. Εάν κατά το μήνα Οκτώβριο που προβλέπετε δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του επιμελητηρίου, μπορεί το επιμελητήριο να προχωρήσει σε κάτι στο επόμενο διάστημα μετά? Και να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα και αυτό να το διευκρινίσουμε. Πολλά πράγματα δεν έχουν να κάνουν σε σχέση με το αν είναι νόμιμα έτσι ή αν είναι όλα πράγματα. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με καθαρά καταδικαστές πρακτικές, οι οποίες έχουν συμβεί όλο το προηγούμενο διάστημα και οι οποίες δεν μπορούν να συνεχιστούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και καταδεικνύει και η τοποθέτηση των περισσότερων σήμερα εδώ, ότι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν στη διαδικασία και να αλλάξουν. Σχεδόν προλάβατε την τελευταία μου ερώτηση. Επειδή υπάρχει αγωνία και το τι γίνεται με τους υπαλλήλους του επιμελητηρίου, γιατί αν δεν υπάρξει ψήφιση του ισολογισμού και του απολογισμού και του προϋπολογισμού, αν θα μπορεί να λειτουργήσουν και να πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχει και υπαλλήλους. Ο ισολογισμός δεν έχει να κάνει σε σχέση. Προϋπολογισμός. Και προϋπολογισμός. Και μετά. Ευελπιστούμε ότι θα έχει λυθεί το πρόβλημα αυτό. Η μόνη δηλαδή. Εσάς, ο μόνος τρόπος που βλέπετε εσείς να παραιτηθεί η διοίκηση του κυρίου Πιτσάκη και να γίνουν
Εκλογές πάλι, τι. Κύριε Τσαρτέ, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος κάποιου άλλου, αλλά μπορώ να σας πω το εξής απλό πράγμα. Εάν εγώ ήμουν στη θέση αυτή τη στιγμή του Προέδρου και διαπίστωνα ότι με τον τρόπο μου είχα απολέξει την δυνατότητα στήριξη των μελών ενός οργάνου που είναι 21 άτομα και παρέμενα μόνος μου, ειλικρινά σας μιλάω, σε επόμενος πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, θα πάει σπίτι μου.